centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Ταλιουρίου, βγάλεις σήμερα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Πολύ ιδιαίτερη σημερινή μέρα, γιατί ξεκίνησαν ήδη και έχουν βγει οι πρώτοι μαθητές από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Να τους ευχηθούμε λοιπόν όλους καλή επιτυχία. Μακάρι. Στο να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπομονή, ψυχραιμία, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Και όσον αφορά την διαδικασία της εκπαίδευσής τους, με το κλείσιμο στα σχολεία, με τον μεγάλο αριθμό στις τάξεις, με τα self-test, που δημιούργησε ένα επιπλέον άγχος και μια επιπλέον αγωνία βέβαια με το γεγονός ότι φέτος με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με την κατάργηση πολλών πανεπιστημιακών τμήματων, θα μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων. Και δεν ξέρω, να το δούμε λίγο για την Καστοριά αυτό. Θέλω να σε όλα τα παιδιά να έχουν καλή πρόοδο. Και ανεξαρτήτου αποτελέσματος να ξέρουν ότι στη ζωή οι ευκαιρίες δίνονται συνεχώς. Θέλω και ένα σχόλιο παραπάνω γι' αυτό, γιατί προχθές είχαμε και τον κύριο Θεοδουλίδη, τον Πρίτανη. Βεβαίως υπάρχει μια βεβαιότητα για τα δύο τουλάχιστον τμήματα της Καστοριάς ότι δεν θα επηρεαστούν. Υπάρχει, όπως κατάλαβα, μια ανησυχία για το μαθηματικό. Ενώ υπενθυμίζω ότι έχουμε την οριστική διαγραφή των τμήματων Γαυρόγλου και του τμήματος της Καστοριάς για τις πολύ μικρές ηλικίες. Στην αρχή μας έλεγαν αναστολή έναρξης, τώρα έχουμε την διαγραφή εντελώς και των 37 αυτών τμήματων. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση, κύριε Νατσούλη. Αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά μας, δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά του ελληνικού λαού, αλλά για το πώς θα εξυπηρετήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα των ιδιωτικών κολεγίων. Έτσι λοιπόν, ιδιαίτερα για την Καστοριά, καταργήθηκαν ήδη τα δύο διετής τμήματα. Καταργήθηκε το τμήμα προσχολικής φροντίδας. Μιλάμε για κατάργηση πια, όχι αναστολή προσχολικής ηλικίας, ενώ μέχρι τώρα λέγανε ότι απλά αναστέλλεται. Αναστολή λειτουργίας, ναι. Και βέβαια κινδυνεύει και το μαθηματικό, καθώς έχουν την πρόθεση με την ελάχιστη βάση εισαγωγής να το απαξιώσουν. Γι' αυτό συμβαίνει όχι μόνο στο μαθηματικό, αλλά και συνολικότερα για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, που έχει μπει στο στόχαστρο αυτής της κυβέρνησης. Και πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Το μέλλον, του στράσος, κύριε Νατσούλη. Το μέλλον του μαθηματικού τμήματος στην Καστοριά, πώς το βλέπετε, ρεαλιστικά, κύριε Τελιγιορίδη? Κοιτάξτε, αν εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Όχι, θα εφαρμοστεί από φέτος. Αν εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής για 2-3 χρόνια, κινδυνεύει. Κινδυνεύει. Μάλιστα. Τώρα, κλείνουμε αυτό το θέμα και προφανώς θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Και πραγματικούς υποψηφίους και πραγματικούς ακταίους. Τότε ακριβώς, μπορούμε να τα ξανασυζητήσουμε. Αλλά σας λέω και πάλι ότι αυτό γίνεται με προοπτική 2-3 χρόνων. Ναι, δεν είναι μόνο για φέτος. Φέτος μπορεί να μπουν εύκολα θέματα, να πιάσουν τη βάση. Το ζήτημα είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να κλείσει όλα αυτά τα τμήματα, ειδικά της περιφέρειας. Μάλιστα. Τώρα, κλείνουμε αυτό το σχολιασμό και πάμε σε ένα ακόμη που αφορά την επίσκεψη Κοντοζαμάνη στην Καστοριά. Και στην Καστοριά και στο Άργο Σωστικό, στο αγαπημένο μας και ΦΙΑΠ. Ο στο κύριος... αγαπημένο μας και ΦΙΑΠ, το οποίο ο κύριος Κοντοζαμάνης κατήργησε την 24ωρη λειτουργία του. Με την υπογραφή του. Και τώρα όμως υπόσχεται ξανά 24ωρη λειτουργία. Είναι απίστευτη η ηρωνία από την κυβέρνηση αυτή, κύριε Νατσούλη. Ο κύριος Τσικαλάγιας λέει πάμε καλά, αλλά έρχονται και καλύτερες μέρες στην υγεία και την αποκατάσταση. Μας έσωσε. Διαλύσαν τα πάντα και τώρα έρχονται καλύτερες μέρες. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η κυβέρνηση έδειξε την αδιαφορία της για την Καστοριά όσον αφορά την υγειονομική της κατάσταση από την άνοιξη του 2020, όπου ήμασταν η πρώτη περιοχή που είχαμε μπει σε καραντίνα και η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα που πλήγηκε από τον κορονοϊό, και δεν υπήρχε ούτε καν τυπικά μία επίσκεψη από κάποιο κυβερνητικό στέλεχο στην περιοχή μας. Όταν, όπως θυμάστε, στην Ξάνθη, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ηλία, όπου χρειάστηκε, πήγαιναν ολόκληρα κλιμάκια κυβερνητικά.
Εδώ όχι μόνο δεν ήρθε κανείς, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε και κανείς για την καραντίνα που υπήρχε στη δική μας περιοχή, στη Μεσοποταμία, όπου οι άνθρωποι πραγματικά έζησαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση χωρίς να έχουν χέρι βοήθειας από το Υπουργείο Υγείας. Έρχεται λοιπόν στη συνέχεια ο κύριος Κοντοζαμάνης για να μας πει ότι αυτός θα φροντίσει και για το ΚΕΦΙΑΠ. Να θυμίσω λοιπόν στους ακροατές. Αυτό κυρία Τελεγιορέτα, συγγνώμη λίγο. Αυτό το ότι είδε τις εγκαταστάσεις και δήλωσε ότι πάμε για 24 ώρες λειτουργία. Μπορεί να θεωρηθεί έμεσα αναγνώριση του λάθους που έκλεισε. Αυτό θα μας μπορεί το πει να ο το ίδιος. Δείτε και από αυτή την άποψη. Αυτό θα μας το πει ο ίδιος. Σημασία όμως έχει το αποτέλεσμα ότι εδώ και 17 μήνες έκλεισε η 24ωρη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ, γιατί η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε να ανανεώσει τις συμβάσεις των 17 ατόμων που δούλευαν σε αυτό και λειτουργούσε το ΚΕΦΙΑΠ. Μάλιστα σε ερώτηση που έκανα στη Βουλή από τον Δεκέμβριο του 2019, αρχικά η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας απαξίωσε να απαντήσει και γι' αυτό στη συνέχεια τη μετέτρεψα σε επίκαιρη ερώτηση. Στην επίκαιρη ερώτηση τον Ιανουάριο του 2020 απάντησε ο κύριος Κοντοζαμάνης, ο οποίος ουσιαστικά απαξίωσε το έργο που γίνεται στο ΚΕΦΙΑΠ και είπε ότι αυτοί θα σχεδιάσουν από την αρχή και ότι θα το κάνουν από την αρχή. 17 μήνες σχεδιάζουν. 17 μήνες οι άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη για μετανοσοκομιακή περίθαλψη, είτε από εγκεφαλικά, είτε από τροχαία, είτε από άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Την αναγκασμένη να πάνε στο ιδιωτικό, όσοι μπορούν να πάνε, γιατί τα νοσήλια στη μετανοσοκομιακή περίθαλψη αγγίζουν τις 4 και 4.500 ευρώ το μήνα. Έτσι λοιπόν εξυπηρετήθηκαν ιδιωτικά κέντρα φίλων και γνωστών αυτής της κυβέρνησης και το δημόσιο σύστημα απαξιώθηκε. Και χθες ο κύριος Κοντοζαμάνης μας είπε ότι θα το προσδοκά να το επαναλειτουργήσει ναι. χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα, χωρίς να μας πει πότε και πώς. Ναι. Εμείς παρόλα αυτά το περιμένουμε, γιατί δεν μπορεί να περιμένει άλλο ο κόσμος. Αν έρθει εσείς θα το χαιρετήσετε. Βεβαίως, αλλά δεν μπορώ να μην στυλιτεύσω το γεγονός ότι εδώ και 1,5 χρόνο είναι κλειστό. Μάλιστα. Με δική τους απόφαση. Πιστεύετε ότι θα γίνει πράξη αυτή η υπόσχεση? Περιμένω να δω. Εγώ δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Είπε ότι προσδοκά να το ανοίξει. Περιμένω να το δω. Αλλά με την δική του υπογραφή έκλεισε από τον Ιανουάριο του 2020. Είναι μια κοροϊδία. Είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη πραγματικά περίπτωση. Γιατί εδώ έχουμε τη νέα υπόσχεση και αναρωτιέται κανείς γιατί αν είναι να ξανανοίξει, γιατί έκλεισε. Αυτό είναι μια απορία, νομίζω η πιο απλή απορία που μπορεί να υπάρχει. Να μας το απαντήσουν οι ίδιοι. Εγώ πιστεύω ότι κινούνται χωρίς σχεδιασμό, χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον για το τι πραγματικά συμβαίνει, βλέποντας και κάνοντας και εδώ. Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο και έχουμε κάποια πράγματα να σχολιάσετε, γιατί σύμφωνα με την ενημέρωση που εκεί δίνει, από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια συνέχεια των έργων που είχαν προγραμματιστεί και από την δική μας κυβέρνηση και από την προηγούμενη διοίκηση. Είδα χαρακτηριστικά ότι αναφέρθηκε μια επιπλέον πτέρυγα για την ορθοπαιδική η ενεργειακή αναβάθμιση. Ναι, να σας θυμίσω ναι. λοιπόν ότι όλα αυτά είχαν ξεκινήσει από τον κύριο Αντωνιάδη και είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Είχαν αναφερθεί και στον απολογισμό του. Είναι ευχάριστο το ότι εδώ τουλάχιστον συνεχίζεται μία προσπάθεια και δεν αναστέλλεται. Τα πράγματα λοιπόν από πλευράς νοσοκομείου λέτε ότι έχουν μια συνέχεια, υπάρχει μια κάτι. Συνέχεια, θυμάστε και τον απολογισμό και τον προγραμματισμό που είχε γίνει. Αυτά τα έργα έχουν εξαγγελθεί και πάλι λέω ότι είναι θετικό ότι αυτά συνεχίζουν. Άρα λοιπόν, οι ενστάσεις είναι κυρίως για το ΚΕΦΙΑΠ, γιατί ναι μεν υπάρχει οπωσδήποτε η προσδοκία να ξαναλειτουργήσει επί 24 ώρες. Μα είναι δυνατόν τώρα ο Υπουργός να λέει ότι προσδοκεί να ανοίξει? Εκεί, αυτό που μας λείπει είναι το χρονοδιάγραμμα. Ο Υπουργός αποφασίζει και λέει ανοίγει ή δεν ανοίγει. Δεν έχει προσδοκίες. Αυτό σας κάνει να υποψιάζετε ότι ήταν μήπως ήταν ένας καλός λόγος, να πούμε και έναν καλό λόγο ή μια καλή υπόσχεση για εδώ, χωρίς να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες? Δεν θέλω να κάνω περαιτέρω σχολιασμό.
στις προθέσεις του κύριε Νατσούλη. Εγώ αναφέρω τα πραγματικά γεγονότα και το γεγονός είναι ότι εδώ και 1,5 χρόνο, ενώ λειτουργούσε η κλειστή νοσηλεία, η Νέα Δημοκρατία την σταμάτησε. Και 1,5 χρόνο μετά ο Υπουργός, εντυπωσιασμένος από τις υποδομές που του λέγαμε ότι υπάρχουν αλλά τις απαξίωνε, λέει ότι προσδοκά να το ξανανοίξει. Ναι. Εσείς περνώντας κάποιο χρονικό διάστημα να υποθέσεις ότι θα υπενθυμίσετε έστω και αυτήν την έμεση δέσμευση του κ. Κοντεζαμάνη με ερώτησή σας στη Βουλή για να απαντήσει εκεί με ακριβές χρονοδιάγραμμα. Θα δούμε το θέμα κύριε Νατσούλη. Και με κοινοβουλευτικό έλεγχο θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά να μην ξεχνάτε ότι η βασική στόχευση της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέρθηκε και στην τελευταία συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είναι να μπει ο ιδιωτικός τομέας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και αυτό είναι το οποίο απέδειξε και η πανδημία, ότι δεν είναι στην ορθή κατεύθυνση, γιατί όλοι, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, ιδιαίτερα σε αυτή την πανδημία, απευθύνθηκαν στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι ακόμη και στο σχέδιο μετάβασης, μία από τις εμβληματικές δράσεις που προτείνει για το σχέδιο μετάβασης στη Νέα Δημοκρατία είναι τη δημιουργία και ΦΙΑΠ στο αμύνδεο με ΣΔΙΤ, με συμμετοχή ιδιωτών. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρη λοιπόν στόχευση. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η χθεσινή τοποθέτηση. Περιμένουμε και αναλόγως θα ενεργήσουμε. Κλείνετε το δικό σας δελτίο τύπου με μια αναφορά, όχι άλλο μάλλον με τη φράση «όχι άλλο κάρβουνο». Θέλετε να το αιτιολογήσετε? Βεβαίως, γιατί είναι απογοητευτική αυτή η πολιτική. Είναι απογοητευτική και από την άλλη πλευρά με επικοινωνιακά τεχνάσματα προσπαθούν να παραπλανήσουν για το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει. Όχι άλλο κάρβουνο λοιπόν. Κυρία Ταλή Γεωρίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη και εγώ ευχαριστώ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.